Καλημέρα. Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020. Το πρωινό μας vlog είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια φίλη που στέλνει την επιστολή, η οποία ρωτάει «Πότε ξέρω ότι χτυπάει το βιολογικό μου ρολόι?» Κάνατε καφέ? Κάντε ένα καφέ να πούμε, να τον πιούμε μαζί. Να πιούμε μαζί τον καφέ και να συζητήσουμε το mail που στείλε η φίλη μας. Αγαπημένη μου Θέκλα, με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεό σου, μου δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς καταλαβαίνω ότι χτυπάει το βιολογικό μου ρολόι. Φαντάζομαι ότι το πρόσφατο βίντεο που λες θα το έχεις δει γύρω στο Σεπτέμβριο, γιατί αρχές Σεπτεμβρίου έχεις στείλει το mail. Κοντεύω τα 40 και δεν νομίζω ότι έχω ακούσει καμπανάκια ακόμα, όπως αυτά που περιγράφουν κάποιες γυναίκες, φίλες μου, σε παρόμοια ηλικία, που λένε ότι θέλουν άμεσα να κάνουν παιδί, ανεξαρτήτως αν είναι σε γάμο, σε σχέση ή μόνες τους. Προσωπικά είμαι ένα πολύ ανεξάρτητο και δυναμικό άτομο, λόγω της διαπαιδαγώγησης από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου, στα 30 χρόνια γάμου που είχε με τη μητέρα μου, μεταχώρησαν, ήταν εκεί για να μας στηρίζει οικονομικά, σε πολύ βασικά πράγματα, μην φανταστείς καμία απολύτως υπερβολή, αλλά επί της ουσίας ήταν απόν. Από παιδί, είχα έντονη προσωπικότητα και μια ισχυρή θέση στην οικογένεια. Ο λόγος μου και η γνώμη μου είχε και έχει βαρύτητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ζητάω τη γνώμη το δικό μου για τις προσωπικές μου αποφάσεις. Σπούδασα δουλεύοντας για τα έξοδα μου και έχω μια καλή καριέρα. Μπράβο. Οι ερωτικές μου σχέσεις ήταν πάντα πολυετής και έκανα πολλή δουλειά μέσα σε αυτές. Μπράβο. Δεν μπορώ καθόλου τους ανθρώπους με αυξημένες εξαρτησιογόνες ορμόνες εντός αγωγικών. Εδώ μάλλον είμαι υποκρίτρια και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω, όπως λέω, χιουμοριστικά για τις συνεξαρτώμενες προσωπικότητες. Με ενδιαφέρει να μπορώ να εξελίσσω με μέσα στη σχέση και να εξελίσσεται και η σχέση με τον καιρό. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε κάνω τα πάντα για να το συζητήσω και να το αλλάξω και όταν δεν βλέπω φως, στο τέλος αποχωρώ. Επίσης, ποτέ δεν ξαναγύρισα σε προηγούμενη σχέση μου, παρά τις προσπάθειες των πρώην συντρόφων μου μετά το χωρισμό. Βέβαια, μέχρι πρόσφατα έκανα σχέσεις με λιγότερο ώριμους από εμένα άνδρες, συνειδητά θεωρώ, για να μου δίνουν μια ισορροπία με την ελαφρότητα που αποπνέουν αυτές οι προσωπικότητες σε σχέση με τις ευθύνες που έχω απομυστεί από μικρή και την καθημερινή πάλι. Εδώ να συμπληρώσω ότι ανακάλυψα πρόσφατα κάνοντας ψυχοθεραπεία ότι είμαι γονιοποιημένη. Ότι είσαι γονιοποιημένο παιδί, ε. Πάντα με απασχολούσε πολύ να είναι η δική μου καλά και πάντα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να τους βοηθήσω και να τους συμπαραστέκομαι σε κάθε είδους δυσκολία. Ίσως μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό. Ποτέ ως τώρα δεν είχα νιώσει ότι θέλω να κάνω παιδί με κάποιον από τους πρώην συντρόφους μου και πίστεψέ με, ήταν όλοι αξιόλογοι. Τελευταίως είχα μια σχέση που κράτησε πάνω από ένα χρόνο με έναν άντρα αρκετά μεγαλύτερο. Κάναμε όνειρα για ένα κοινό μέλλον και είχα αρχίσει δειλά-δειλά να σκέφτομαι ότι θα ήθελα να κάνω και οικογένεια μαζί του. Η σχέση αυτή χάλασε για λόγους που δεν σχετίζονται με το θέμα αυτό, το θέμα δηλαδή του βιολογικού κουδουνιού, και δεν θα αναπτύξω εδώ. Σεβαστό. Και μαζί με αυτήν γκρεμίστηκαν και τα δειλά μου όνειρα για οικογένεια. Πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αν δεν κάνω οικογένεια ή κάποια σχέση που να με ικανοποιεί, θα σκεφτώ την υιοθεσία ή την αναδοχή. Στο μεταξύ, η σχέση αυτή που φαινόταν να χάλασε οριστικά είναι σε στάδια ανοικοδόμησης. Χαίρομαι. Κάνουμε και δύο προσπάθειες να είμαστε μαζί. Ταιριάζουμε πολύ και δεν θέλουμε να το αφήσουμε αυτό να χαθεί. Χαίρομαι για σας. Είναι όμως μια κοπιαστική φάση, γιατί και οι δυο κάνουμε δουλειά με τα θέματα μας και με τα θέματα της σχέσης μας. Κάνετε όμως τον αυθεντικό δρόμο για ανοικοδόμηση της σχέσης σας και χαίρομαι για σας. Δεν λυπάμαι όμως τον κόπο, γιατί θα ήθελα να έχω μια σχέση με γερά θεμέλια. Δεν με ενδιαφέρει να έχω κάτι επιφανειακό. Επίσης, βλέπω μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή στην ίδια διαδικασία, κάτι που πρώτη φορά συναντάω στη ζωή μου σε σύντροφό μου. Δηλαδή κάποιον μου να θέλει τόσο να βελτιωθεί και να εξελιχθεί όσο και εγώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό κριτήριο για επιλογή συντρόφου. Να έχει πνευματικότητα και να θέλει να εξελίσσεται. Γιατί όμως δεν έχω ουσιαστικά ακούσει βιολογικά καμπανάκια ως τώρα και παρότι είμαι κοντά στα 40? Μήπως επειδή μου συνήθως με πιο ανώριμους άντρες? Ή λόγω της γενικής μου απογοήτευσης από τις συναισθηματικές σχέσεις? Και υπάρχουν όριμοι άνδρες? Ή αυτό είναι πολύ φιλοσοφικό το ερώτημα? Έχει όριμους άνδρες, κόρη, έχει.
Έχει. Μπορεί να μην έχει πάρει πολλούς, αλλά έχει. Η καλύτερη απάντηση είναι ότι ευτυχώς έχει άνδρες που προσπαθούν να γίνουν όριμοι, γιατί όλοι μας προσπαθούμε να γίνουμε όριμοι. Δεν μπορεί κανείς να πει εγώ τώρα είμαι όριμος. Προσπαθώ να γίνω όριμος. Και τέλος και κυριότερο, μήπως είμαι εγώ η ανώριμη τελικά, ή μήπως παρά είμαι ανεξάρτητη. Ή μήπως είμαι πολύ περισσότερο εξαρτημένη συναισθηματικά ενώ από όσο πίστευα μέχρι πρόσφατα και αυτό με κρατάει πίσω από το να κάνω σκέψεις για δική μου οικογένεια και παιδιά. Μήπως είναι αυτό τελικά το θέμα μου. Ή μήπως δεν έχουν όλες οι γυναίκες το ίδιο καλό βιολογικό ρολόι. Το δικό μου πάντως φαίνεται να είναι λίγο ξεκούρδιστο. Χαχαχα. Σου στέλνω την εκτίμηση μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη βοήθεια που προσφέρεις σε τόσο κόσμο με τις γνώσεις σου, το ανεξάντλητο ενδιαφέρον σου και την καθαρή σου σκέψη. Και μη με λυπηθείς την απάντησή σου, θέλω πραγματικά να μάθω τη γνώμη σου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φιλενάδα, θα σου απαντήσω όπως σας έχω συνηθίσει να απαντάω. Θα τα πω όπως θα σκέφτομαι. Καταρχάς, σου λέω και τώρα μετά το πέρας της ανάγνωσης επιστολής, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που λίγο πριν από τα 40 σου, γύρω στα 40 σου, έχεις βρει τον εαυτό σου να είσαι σε μια πραγματική κατάσταση, στην οποία είσαι με έναν άνθρωπο που θέλει και αυτός να εξελιχθεί. Θες και εσύ να εξελιχθείς πνευματικά και κάνετε αυτή την προσπάθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι σαφώς δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση μέσα από το mail. Από τη στιγμή που έχεις ψυχολόγο και κάνεις ψυχοθεραπεία, καλύτερα το συζητήσεις με τον την ψυχολόγο σου αυτό το θέμα, γιατί ειδικά εσύ μέχρι τώρα δεν έχεις νιώσει να χτυπάει το καμπανάκι σου το βιολογικό. Λοιπόν, αυτός ο όρος βιολογικό καμπανάκι είναι ένας όρος της καθομιλουμένης, ο οποίος δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος. Δεν υπάρχει κάποιο εύρημα επιστημονικό που να υποστηρίζει με ποιο τρόπο λειτουργεί το λεγόμενο βιολογικό καμπανάκι. Αν θυμάμαι καλά, κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι ένας άνδρας, ένας άνδρας συγγραφέας, ερευνητής, μελετητής, το είχε αναφέρει, είχε εισάγει αυτό τον όρο. Και μάλιστα υπάρχει και μια άποψη ότι, μια φεμινιστική άποψη ότι αυτός ο όρος είναι ένας όρος που συμβάλλει στο να νιώθουν οι γυναίκες ότι η θέση τους δεν είναι τόσο σπουδαία στον κόσμο σου αυτή των ανδρών, με την έννοια του ότι θεωρώντας ότι όλες οι γυναίκες έχουν βιολογικό καμπανάκι και ότι όλες οι γυναίκες είναι καταδικασμένες, είναι προκαθορισμένες για να γίνουν μητέρες και είναι απαραίτητο κάποια στιγμή να αφήσουν την καριέρα τους, να αφήσουν την εξέλιξη τους ως άνθρωποι και να ασχοληθούν με το να κάνουν παιδιά και να κάνουν οικογένεια, ότι αυτό το πράγμα κρατάει τις γυναίκες ψυχοσυναισθηματικά πίσω και κοινωνικά πίσω και επαγγελματικά πίσω. Εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη που έχω για αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ, θα την ακούσω, το ξέρω, κάποιοι συντηρητικοί θα μου την πούν πάλι, δεν πειράζει, εγώ θα πω την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν χτυπάει κάποιο βιολογικό καμπανάκι, δεν είναι κακοβλάικες. Η λέξη δεν κακοβλάκες, το ρήμα αυτό στα κυπριακά, σημαίνει δεν έχεις πάθει και καμιά ζημιά. Που δεν νιώθεις την επιθυμία για να κάνεις παιδί. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι μόνο άμα λυσάξει κάποιος για να κάνει παιδιά, πρέπει να προχωρήσει το να κάνει παιδιά. Ότι είναι σαν τον έρωτα αυτό το πράγμα. Επειδή είναι πολύ δύσκολο πράγμα η ανατροφή ενός παιδιού, το μεγάλωμα ενός παιδιού, το υγιές μεγάλωμα ενός παιδιού, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι μια διαδικασία πολύ κοπιαστική και πολυετής και πολύχρονη. Διαρκεί τουλάχιστον 20 χρόνια, 18 ίσως. Κατά τη γνώμη μου, άμα δεν μας βαράει κανένα καμπανάκι ή άμα δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιθυμία να το κάνουμε, δεν θα πάθουμε και τίποτα να μην το κάνουμε. Σου συστήνω, αν δεν το έχεις διαβάσει, να διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», όπου εκεί μιλάω πολύ ανοιχτά για αυτό το θέμα και για τη δική μου στάση σε αυτό το θέμα και για τη δική μου εμπειρία. Λοιπόν, η μητρότητα είναι κάτι σπουδαίο, είναι κάτι ιερό σαφώς και είναι κάτι ιερό με την έννοια της οφειλής που έχει η μάνα απέναντι στο παιδί να το μεγαλώσει παρέχοντας το όχι μόνο τα υλικά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά αγαθά αλλά και τα πνευματικά αγαθά. Και επίσης με το να μην το μολύνει με τη δικιά της τοξική ψυχολογική κληρονομιά.
Είναι ιερό για αυτό το ρόλο η μάνα. Δεν είναι όλες οι μάνες ιερές. Συγγνώμη που τα λέω έτσι όπως τα λέω. Δεν σημαίνει ότι όποια γυναίκα τεκνοποιήσει αυτό την κάνει και ιερή το γεγονός ότι έχει τεκνοποιήσει και μόνο εάν το ρόλο της, το λειτουργήμα αυτό της μητέρας το δει με σεβασμό, το δει με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα, τότε ναι είναι ιερό πράγμα. Θεωρώ ότι επειδή είναι τόσο πολύτιμα τα παιδιά και επειδή είναι τόσο άσχημο πράγμα να κακοποιούνται τόσα παιδιά σε όλο τον κόσμο, είναι καλύτερα να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την οτροπία ότι όλες οι γυναίκες πάση θυσία πρέπει να γίνουν μάνες και ότι όλες οι γυναίκες αμέτι μουχαμέτι είτε μπορούν είτε δεν μπορούν είτε τους έρχεται είτε δεν τους έρχεται πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους ότι είναι κομμάτι του προορισμού τους. Η γνώμη μου. Για σένα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν επιλέξεις τελικά την οδό της μητρότητας θα την κάνεις με πολύ συνειδητότητα και θα την κάνεις ως λειτουργήμα. Δεν υπονοώ σε καμία περίπτωση δεν θα είσαι εσύ καλή μάνα. Ούτε υπονοώ φυσικά ότι η μάνα σου δεν ήταν καλή μάνα, γιατί ο καθένας όσα μπορεί κάνει και ό,τι μπορεί κάνει. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση το γεγονός ότι ήσουν γονεοποιημένο παιδί και είσαι ακόμα, να σε κούρασε και να μην είχες δυνάμεις για να κάνεις κι άλλο παιδί. Όπως εγώ τώρα που έχω γεννήσει δύο παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία, το γιο μου στα 22 και την κόρη μου στα 25, και ενώ είμαι σε γόνιμη ηλικία αναπαραγωγική και ενώ έχω μια πολύ καλή σχέση με τον άνδρα μου και ενώ κάτω από άλλες συνθήκες, εάν δεν είχα ήδη παιδιά, θα έκανα παιδί. Και ενώ θα μπορούσα και τώρα να κάνω παιδί, πέραν των θεμάτων της υγείας μου, νομίζω θα μπορούσαμε να τα χειριστούμε τα θέματα της υγείας μου, αν αποφάσισα να κάνω παιδί, επειδή έχω κουραστεί τόσο πολύ από το μεγάλωμα των δύο παιδιών, είμαι εξαντλημένη και ούτε το συζητάω για να κάνω παιδί. Μήπως και εσύ έχεις κουραστεί μεγαλώνοντας τη μαμά και τον μπαμπά και δεν ήθελες υποσυνείδητα και άλλες ευθύνες. Ένας λόγος είναι αυτός, γιατί αυτό με τους ακατάλληλους συντρόφους δεν νομίζω να παίζει και τόσο πολύ ρόλο, γιατί έχω δει γυναίκες να κάνουν παιδιά στις χειρότερες των σχέσεων. Και γυναίκες, μιλάμε συνειδητοποιημένες τώρα, όχι μόνο γυναίκες οι οποίες θα πεις ας πούμε δεν έχει πολύ πνευματική καλλιέργεια ή δεν έχει πολύ κοινωνική μόρφωση ή δεν έχει μάθει πράγματα. Μιλάω και για γυναίκες οι οποίες είναι συνειδητοποιημένες, αλλά φτάνουν σε μια φάση που είναι τόσο έντονη η επιθυμία τους να βιώσουν τη μητρότητα που κάνουν παιδί ακόμη και σε σχέση που δεν είναι καλή. Και μετά πολλές από αυτές και μπράβο τους αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και διαλύεται και σχέση και μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους ή το παιδί τους που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι να μην καταπιέσει τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που δεν νιώθει την επιθυμία να κάνει. Δώσε την ενέργεια σου στο να δουλέψεις πάνω στη σχέση σου και πάνω στη σχέση σου με τον εαυτό σου, να καταπολεμήσεις το θέμα της γονιοποίησης που έχεις και να το ξεφορτωθείς και μη φορτώνεις τον εαυτό σου και άλλα κοινωνικά πρέπει. Εάν σε κάποια φάση στη ζωή σου το νιώσεις, θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Όπως είπες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει και η αναδοχή παιδιού, υπάρχει και η υιοθεσία παιδιού. Πες ότι σου ήρθε ρε παιδί μου σε 5 χρόνια ή σου ήρθε σε 10 χρόνια και ανακαλύψεις ίσως την πορεία ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί δικό σου. Ενώ έχεις πρόωρη μηνόπαυση, ξέρω, έχεις θέμα γονιμότητας. Δεν λέω ότι έχεις, λέω ότι μπορείς. Στα 50 σου να είναι δύσκολο. Παρόλο και οι γυναίκες που είσαι στα 50 τους κάνουν παιδί. Τότε μπορεί να υπάρχει και άλλος τρόπος να βιώσει την γονεϊκότητα. Αλλά γενικά, σταματήστε με αυτό το βιολογικό καμπανάκι να το λέτε και στον εαυτό σας και στους άλλους, γιατί είναι μύθος, δεν υπάρχει. Υπάρχει το πράγμα. Έχουμε ορμόνες οι γυναίκες, οι οποίες έχουμε μηνιαίο κύκλο, κάνουν ένα μηνιαίο κύκλο. Στις γόνιμες ημέρες του κύκλου, οι γυναίκες που έχουν ιδιαίτερα ψηλά ιστρογόνα και τέτοια έχουν πολύ επιθυμία για σεξ και ίσως και επιθυμία για εγκυμοσύνη. Άμα περάσουν εκείνες οι γονιμές μέρες, άμα αυξηθεί η προγεστερόνη, πέσουν τα ιστρογόνα κλπ., φεύγει και αυτή η επιθυμία και πάλι ξανά από την αρχή. Αυτό δεν είναι βιολογικό καμπανάκι. Αυτές είναι ορμόνες που έχουμε όλοι, που είναι πρωτόγονος τρόπος στο σώμα μας να μας κινητοποιήσει ώστε να αναπαραχθούμε ως είδος, γιατί ο άνθρωπος ως θελαστικό ζώο, το κομμάτι μας εκείνο το καθαρά ζωικό, θέλει την αναπαραγωγή. Τώρα, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να σκλαβώνουμε το μυαλό μας ή να το φυλακίζουμε, να το βάλουμε μέσα σε κουτιά και πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδί, πρέπει να γίνω μάνα. Πρέπει. Εν έχει πρέπει. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Δική σου είναι η ζωή, εσύ θα αποφασίσεις. Την αγάπη μου. Καλημέρα.